Ρούλα μου, πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση που πραγματικά είχε σοκάρει το Πανελλήνιο όταν είχε συμβεί. Ακριβώς 6,5 χρόνια πριν, τον Αύγουστο του 2016, μια 26χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στο Κοροπία αφαίρεσε τη ζωή μιας 35χρονης γυναίκας, η οποία είχε και εκείνη δύο παιδιά. Και οι δύο όμως γυναίκες είχαν παιδιά με τον ίδιο άντρα, Ζήνα μου. Αυτό ήταν το ερωτικό τρίγωνο που υπήρχε ανάμεσα σε αυτούς τους πρωταγωνιστές. Δικηγόρος, γυναίκα... ποιος ήταν ο κύριος Γεωργίου? Ήταν της Δράστηδος, της κατηγορουμένης, η οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα. Ήμουνα του κοινού πατρός στην αρχή και στο δεύτερο βαθμό. Τα θυμάμαι όλα, κύριε Γεωργίου. Μία γυναίκα η οποία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, Ζήνα, και μάλιστα στο εφετείο ισόβια κάθειρξη και 18 μήνες. Η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο με αίτημα ανέρεσης της ποινής που κατέθεσε ο κύριος Γεωργίου. Επεστράφει η υπόθεση, ξαναδικάστηκε στο εφετείο, έσπασαν τα ισόβια, ποινή 15 έτη. Από μέρα σε μέρα η γυναίκα αυτή αφήνεται ελεύθερη, ξανά να επιστρέψει στην ζωή της. Να δούμε βέβαια τι σου είπε ο... Το μήλον της Έριδος, ο άνδρας για τον οποίο... Που έχουν και οι δύο γυναίκες παιδιά μαζί του. Τώρα δεν υπάρχει σχέση της γυναίκας που είναι μέσα στη φυλακή με τον συγκεκριμένο άντρα. Όχι, καμία. Όπως θα τον ακούσουμε να μας λέει, είναι με μια άλλη γυναίκα, με μια τρίτη γυναίκα που έχει μπει στη ζωή του και σκέφτεται να συνεχίσει μαζί της. Παρακαλώ. Η ζωή ξεπέρασε κάθε εφάνταστο σενάριο στην τραγωδία που εξελίχθηκε τον Αύγουστο του 2016 στο Κοροπή, με πρωταγωνιστές έναν άνδρα και δύο γυναίκες σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Η νεότερη, μόλις 26 ετών, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών 11 και 23 μηνών, μαχαίρωσε θανάσιμα την 35χρονη πρώην σύζυγο του συντρόφου της μπροστά στα μάτια των επίσης ανήλικων παιδιών της 11 και 9 ετών. Τόσο το πρωτόδικο δικαστήριο όσο και το εφετείο δεν έδειξε καμία επίοικια στην κατηγορούμενη, επιβάλλοντάς της ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 18 μήνες. Οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου ομόφωνα καταδίκασαν τη γυναίκα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να τις αναγνωρίσουν ελαφρυντικά για την πράξη της. Στην απολογία της είχε ζητήσει συγγνώμη για την πράξη της. Τον περασμένο Μάρτιο, με απόφασή του, ο Άριος Πάγος έκανε εν μέρη δεκτή την αίτηση αναίρεσης επί της ποινής, δεχόμενος το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλή συμπεριφορά της κατηγορουμένης. Στη συνέχεια, στο εφετείο έσπασε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Σήμερα, 6,5 χρόνια μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας, η κατηγορουμένη περιμένει την υφόρον απόλυσή της, δηλαδή να αφαιθεί ελεύθερη. Ο άνδρας, που χαρακτηρίστηκε ως μήλον της Έριδος στην υπόθεση, μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας και στέλνει μήνυμα στην κατηγορουμένη λίγο πριν αφαιθεί ελεύθερη. Δεν είμαι με αυτή η κοπέλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει μια καλή τύχη στη ζωή της, μέσα από την καρδιά μου. Την βοήθησα, την έκανα μέχρι εκεί και έχω σταματήσει, λένε. Ούτε μιλάω μαζί της, τίποτα. Από πότε έχετε να επικοινωνήσετε με την γυναίκα αυτή? Γύρω στα 2,5 χρόνια, αλλά μιλάγαμε στο τηλέφωνο γιατί την βοήθησα τώρα. Έτσι, ξέρεις, δεν είχε και πόρους και έπρεπε να την βοηθήσω. Κανένας άλλος. Εσείς το γνωρίζετε ότι πρόκειται να αποφυλακιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Όχι, δεν μιλάω και δεν το ήξερα κιόλας. Ναι. Σε όλους είχε κάνει εντύπωση ότι σταθήκατε στο πλευρό αυτής της γυναίκας, που θέλετε να μου πείτε έτσι, γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να βοηθήσετε αυτή τη γυναίκα που κατηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας των παιδιών σας? Μάλιστα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν είχα δύο παιδιά με αυτή τη γυναίκα, δύο μικρά παιδάκια. Μαζί με αυτή την κοπέλα τα είχα. Και ένα δεύτερο, ότι δεν έχει κανέναν άνθρωπο δίπλα της, κανέναν, εκτός από μένα, για να την βοηθήσει. Και εγώ, αν ρωτήσετε, μεγάλος άνθρωπος, το έχω βοηθήσει πολύ κόσμο. Και την λυπόμουν και την βοήθησα. Γι' αυτό το λέω και μόνο. Τα δύο τα παιδάκια ήταν και κρίμα, έτσι. Θα τα παρατάκαμε, δεν ήταν παιδιά μωρά. Δεν ήταν μεγάλα τα παιδιά να βρίσκεται έτσι και κάτι δεν τρέχει. Τα παιδιά ήταν μωρά. Τα παιδιά τώρα βρίσκονται ακόμη στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί θυμάμαι ότι είχαν μεταφερθεί εκεί στη συνέχεια. Τα είχαμε για δύο χρόνια εμείς και μετά μας τα πήραν τα παιδιά. Η γυναίκα αυτή, αν αποφυλακιστεί και δεν υπάρξει ο περιοριστικός όρος να μην είναι στην περιοχή εκεί, εάν τη δείτε μπροστά σας, τι θα της πείτε? Τίποτα. Δεν θέλω καμία σχέση με αυτή την κοπέλα. Τη το έχω εξηγήσει, τη το έχω πει κιόλας, κοπελιά μου. Εγώ έχω ξαναφτιάξει τη ζωή μου και δεν θα μπορούσε να μπει εμπόδιο στη ζωή μου. Ζω πάρα πολύ ήσυχα τώρα. Έχω το μαγαζάκι μου, προσπαθώ να φτιάξω και ένα σπιτάκι να πάρω τη γυναίκα μου και να ζήσω. Εγώ προσπαθώ να τα ξεχάσω όλα αυτά. Γιατί τα είδα μπροστά μου, τα έζησα και κάποια στιγμή πήγα να τρελαθώ κιόλας. Παράτησα τον εαυτό μου. Στο μυαλό σου όταν γυρνάνε συνέχεια αυτά τα πράγματα είναι και ωραία.
Στα χέρια μου πέθανε, στο κέντρο υγείας. Εσείς τώρα με αυτά τα παιδιά, τα δύο τα πρώτα παιδιά και τα δύο τα επόμενα, ναι, με αυτή την κατηγορία, ναι, έχετε επαφή, ναι, τα βλέπετε, έχετε επικοινωνία? Με τα μεγάλα τα παιδιά μου τώρα θα κάνω ένα βήμα για να μιλήσω. Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάγα και είχαν και δίκιο τα παιδιά μου που δεν μιλάγα μαζί τους. Μια πολύ μεγάλη συγγνώμη απέναντι στα παιδιά μου. Αλλά με τα μικρά δεν έχω πάει εκεί κάτω να τα δω. Αλλά προσπαθώ, στέλνω πράγματα και δεν μπορούμε να μπούμε εμείς να τα δούμε. Γιατί εγώ δεν τα έχω αναγνωρίσει τα παιδιά και απαγορεύεται εκεί μέσα. Έχω κάνει πολλά λάθη. Αυτό ήταν το κυριότερο λάθος που έκανα. Και έπλεξα αυτή την κοπέλα. Κατάσπισα τον εαυτό μου. Με έφερε πάρα πολύ πίσω. Ψηφίκαν όλα αυτά που βλέπετε. Αυτά σου είπε, Ρούλα μου, κύριε Γεωργίου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα υπερασπιστεί κατηγορουμένους για φόνο. Δεν είχαν έρθει και σε μένα κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Στο συγκεκριμένο εφετείο ανέλαβα να την υπερασπιστώ, διότι ήταν εντολέας μου ο Γιάννης, ο οποίος μίλησε. Και εκεί οικοδομήθηκε το θέμα των ελαφρυντικών. Ομολόγησε το φόνο. Δεν συζητήσαμε καθόλου. Δεν ασχοληθήκαμε, ούτε προβάλαμε ισχυρισμούς για τις συνθήκες και τα λοιπά. Διότι εγώ της είπα θέλω να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δείξει ότι έχει μετανιώσει και χαράσει μια νέα πορεία. Πραγματικά είχε στη φυλακή μια δραστηριότητα, πήρε 3 πτυχία, βοηθούσε στην εκκλησία της φυλακής. Θυμάμαι, είχαμε κάνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και πολύ μεγάλη κουβέντα. Και τελικά βρέθηκε και φοιτήτρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και με όλα αυτά... Αν θυμάμαι καλά, είχε μιλήσει και στην εκπομπή μας. Ακριβώς. Ναι, και με όλα αυτά το Πενταμελές δεν έδωσε ελαφρυντικό. Προσέφυγα και κατέθεσα ανέρεση στον Άριο Πάγο, διότι κατά την άποψή μου έπρεπε να αναγνωριστούν τα 2 ελαφρυντικά που είχαμε ζητήσει του Συνόμου Βίου και της καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Ο Άριος Πάγος δέχθηκε την ανέρασή μου και αναγνώρισε το ελαφρυντικό αυτό που είπε η Ρούλα. Μετά στο δικαστήριο δεν πήγε μαζί μου. Πήγε με άλλο συνάδελφο. Πήγε με άλλο συνάδελφο. Επευλήθη η μεγαλύτερη ποινή που μπορούσε να επιβληθεί, των 15 ετών, διότι το πλαίσιο ποινής μετά το ελαφρυντικό είναι 10-15. Πλην όμως από τα 15 εκτείται 9, έχει 6,5 χρόνια πραγματική σκαστή φυλακή, όπως λέμε. Έχει πάρα πολλά μεροκάματα και προνόμια λόγω των διπλωμάτων και των που έχει πάρει, λόγω της φοιτητικής. Άρα αναμένεται να βγει τα επόμενα 24 ώρα. Είναι θέμα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ήδη η φυλακή έχει στείλει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιώς το ενηφόρον απόλυσή της. Μάλιστα. Να δούμε, να γιατί καλή, να δούμε πού θα υπάρχει και πού θα ζήσει μετά. Ναι, ναι. Θα κινηθεί, γιατί υπάρχουν και τα άλλα μεγαλύτερα παιδιά του θύματος και το Κοροπή είναι μια περιοχή λίγο μικρή. Μπορεί να βάλει, δεν ξέρω, ναι, μπορεί να βάλει όρους, όπως και ο σύζυγος για πολύ μεγάλο διάστημα και ακόμη δεν μένει στο Κοροπή. Εδώ θα είμαστε, θα επανέλθουμε με αυτή την υπόθεση. Δώσαμε την είδηση.